Εντάξει. Όπως σας είπα, την παρουσίαση θα την καταγράψω χωρίς να φαίνεται βέβαια ονόματα κλπ. Έτσι, κάτσε, για να δούμε τι γίνεται. Και θα κάνω διαλύματα για ερωτήσεις. Παρακαλώ, ερωτήσεις θα χρειαστώ μετά. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Μέχρι τότε, ωραία, κάτσε εδώ. Είμαστε ok όλα. Λοιπόν, εδώ, νούμερο 1. Πρέπει να ξέρουμε την επιφανειακή ανατομική. Πού είναι τι, έτσι. Πρέπει να ξέρουμε ότι το μάγουλο δεν λέγεται μάγουλο, λέγεται παριά. Και εδώ, κάτω από την παριά, είναι το ζυγωματικό οστό. Έτσι. Η μύτη, καλά λέγεται μύτη, αλλά έχει δύο πτερύγια της μύτης. Έτσι. Και το ρουθούν λέγεται ρόθωνας. Έχουμε το άνω χείλος, κάτω χείλος, γένιο, γνάθος, έτσι, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κάτσε. Έχει σημασία να μιλάμε επιστημονικά για να καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, τι βλέπουμε, τι είναι αυτό το πρώτο σημείο που βλέπουμε, τι είναι αυτό. Βλέπουμε είναι ο θυροειδής χόνδρος του λάριγκα. Κάτσε να με κλείσω, να μην βλέπω. Κάτσε. Του λάριγκα, έτσι, το λεγόμενο μήλο του Αδάμ. Εν συνεχεία, λοιπόν, βλέπουμε, να γράψω, λοιπόν, τις δύο κλίδες, μία κλίδα, δύο κλίδες, το στέρνο. Εντάξει, σφαγητική εντομή. Εδώ, λοιπόν, στο πλάι του τραχύλου, είναι ο μύσος που λέγεται στέρνο κλειδομαστοειδής. Και αυτός ο μύσος πώς λέγεται? Τραπεζοειδής. Μεσοθωρακικός ένας και ένας δύο και ο θωρακικός. Εντάξει. Άριστα. Από το πλάι. Αντίστοιχα. Λοιπόν, έχουμε. Εδώ είναι η περιοχή παριακή. Έτσι, μετοπική, βρεγματική, έτσι, ηνιακή. Αντίστοιχα βλέπω πάλι το μύτο στέρνο κλειδομαστοειδή, έχει αυτή τη φορά. Το πρόσθιο και το πίστιο αυγενικό τρίγωνο, κλασικά. Ο δε και ο δελτοειδής. Εδώ, κλασικά. Μύτος θωρακικός. Από το πλάι λοιπόν, ψηλαφούμε. Εδώ είναι ο πρόσθιος οδοντοτός, πατής ραχαίος και μασχάλι. Που έχει πρόσθια, οπίστια, επιφάνεια και τέλος τον μεγάλο μύτο θωρακικό. Κοιλιακή κλπ. Εντάξει, αυτά θα δούμε αργότερα. Στους πλαγίους είναι αυτός ο μύσος που είναι πρώτος πλαγίος, λέγεται έξω λοξός κοιλιακός. Ψηλαφούμε το οστό που λέγεται λαγόνια κορολοφία. Και ψηλαφούμε το πλευρικό τόξο, δεξιά και αριστερά. Ο μύς λοιπόν λέγεται, αυτός λέγεται ορθός κοιλιακός. Μάλιστα. Το πλάι τα έχουμε πει αυτά. Χώρα δελτοειδής, βραχίωνας, έξω επικόνδυλος, αντιβράχιο, ράχι χεριού. Έτσι λοιπόν. Ολέκρανο είναι ψηλαφιτό. Κεφαλή κερκίδας. Εδώ. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, στυλοειδής απόφυση κερκίδας. Στυλοειδής απόφυση ολένης. Σας τα έβαλα στο τεστ. Ελπίζω να τα γράψετε όλοι. Μακριά λοιπόν, τώρα πάλι τα ίδια. Βλέπω τους μαστούς και μπροστά βλέπουμε κλασικά τον ομφαλό. Πλευρικό τόξο και ομφαλός. Έτσι λοιπόν. Η πρόσθετη άνω λαγωνιά γάνθα είναι ψηλαφιτή. Και εκεί ενδιάμεσα είναι ο βουβονικός σύνδεσμος. Ο φαλός, όπως ξέρετε, κοιλία χωρίζει 4 τεταρτημόρια. 4 ή 8. Ανάλογα τώρα. Πάλι τέτοια και στον άντρα τα ίδια. Σειράχη λοιπόν, ψηλαφούμε τις ομοπλάτες χαρακτηριστικά. Ψηλαφούμε τις ακαρδόδεις αποφύσεις των διαφόρων σπονδύλων, ψηλαφιτά. Εδώ υπάρχει συνήθως δεξιά και αριστερά, βαθούλωμα, είναι οπίσθια άνω λαγωνιά κάρθα. Γλουτός, γλουτιά σχισμή, μυρός. Τα ίδια, πιο αναλυτικά στις περιοχές, θα διαβάσετε λίγο και στο βιβλίο και εδώ. Έτσι, αυτή είναι η οσφυϊκή περιοχή. Η περιοχή υπότερη ομοπλάτη, περιοχή ομοπλατεία, έτσι, σπονδυλική περιοχή, ιερή περιοχή, λοιπόν, και προκτική. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, εμείς που βλέπουμε, πες αυτός, κανένας, εντάξει τραπεζοειδής το ξέρετε,
τραπεζίδης, ο οποίος είναι μεγάλος, δεν είναι απλός. Είναι, έχει τέτοιο στυλ εμείς, είναι μακρύς. Λοιπόν, και ψηλαφούμε αντίστοιχα τις περιοχές. Εδώ λοιπόν είναι ο νεφρός. Την δεξιά και αριστερή οσφυγική περιοχή είναι ο νεφρός, είναι νεφρή. Μέσα κάποιος πονάει εδώ πάνω, δεν μπορεί να τη μέση, κάτι άλλο θα είναι. Αντίστοιχα καλύτερα λοιπόν εδώ. Πάλι από μπροστά βλέπουμε τα ίδια. Πάλι με λεπτομέρειες, εξολοξός κλπ. Τα ίδια λοιπόν. Έτσι, πλευρικό τόξο. Ένα και ένα δύο. Απόφυση ξυφοειδής. Τα ίδια. Περιοχές της κοιλίας, τα έχουμε πει λεπτομερέστερα. Η ανώτερη περιοχή λοιπόν, υπό το πλευρικό τόξο λέγεται επιγάστριο. Περιομφαλική χώρα αυτή, η ομφαλική, η δική περιοχή. Το λεγόμενο μαλακό υπογάστριο που λέμε είναι εκεί. Δεξιά κοιλιακή και αριστερή κοιλιακή χώρα. Να ξέρουμε πού γιατί μιλάμε. Η περιοχή στη βάση του μυρού λέγεται βουβονική περιοχή. Εκεί κάτω από το βουβονικό σύνδεσμο. Ο ομφαλός όπου βρίσκεται στο ύψος σως θήτα 10 στο ύψος θήτα 10 δερματόμιο, δηλαδή νευρώνεται από τη 10η θωρακική ρίζα και βρίσκεται στο ύψος εδώ του 3ου έως 4ου μεσοσπονδύλου δίσκου. Η λακρόνα κεφαλοφία βρίσκεται στο ύψος του όμικρο 4 σπονδύλου. Σως αυτά. Πάλι καλά, προβολή των σπλάχνων επί του κοιλιακού τυχώματος. Τους βλέπετε, εδώ το πλευρικό τόξο. Έτσι, σαφώς. Εδώ το ύπαρ. Βρίσκεται καλυμμένο κάτω από το δεξί πλευρικό τόξο. Λοιπόν, εδώ στο, κάτω στο αριστερό, στην αριστερή πλευρά του σώματος, βρίσκεται ο σπλήνας. Είναι όμως το πίσω τείχωμα, όπως και είναι νεφροί, που είναι στο πίστιο κοιλιακό τείχωμα. Δεν είναι μπροστά. Μπροστά είναι μόνο το έντερο. Λοιπόν, λεπτό, δηλαδή στο μάχη, εδώ στο μάχη, λεπτό έντερο, καταλήγει στο παχύ έντερο, ανιών, εγκάρσιο, σιγμοειδές και ορθό. Σε αυτή την προβολή. Στο βάθος της κοιλίας συνήθως η θωρακική αορτή αυτή και η κάτω κύλη φλέβα. Εδώ λίγο καλύτερα πάλι τέτοια, βλέπετε. Εδώ περιομφαλικά βρίσκεται φυσικά το λεπτό έντερο και στα πλάγια λοιπόν βρίσκεται το παχιέντερο. Λεπτό έντερο, παχιέντερο. Εδώ είναι υπόφυση σκολικοειδής. Κάτω δεξιά. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Εδώ κάτι δεν πήγε καλά βέβαια. Κάτσε να σταματήσω να με βλέπετε. Λοιπόν, πάμε επόμενα. Για να δούμε. Τώρα με αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο πιο καλά. Να πάμε με το κρανίο. Κρανίο, μάλιστα. Εδώ ένα μικρό βίντεο. Το κρανίο λοιπόν είναι το προσωπικό κρανίο και το εγκεφαλικό, σπλαχνικό κρανίο. Έτσι, εγκεφαλικό είναι το ομόβο. Προσωπικό. 14 οστά σχηματίζουν το προσωπικό κρανίο. Έτσι λοιπόν. Όπως βλέπετε. Εδώ στη βάση του κεφάλου έχουν τρίματα που εξέρχονται νεύρα και ή μπαίνουν αγκία. Ή εξέρχονται φλέβες συνήθως. Έτσι. Στο σκοπό του κεφαλικού κρανίου είναι να προφυλάξει τον εγκέφαλο, προφανώς. Ηνιακό οστό, πραγματικό, ναι, με τοπίο οστό. Το εδώ ζυγωματικά οστά, ρινικό οστό, άνω γνάθος, κάτω γνάθος. Αυτά είναι τα στα οστά, αν διαλυθούν σε ιστανεξιστών, σε τέθησαν. Έτσι, στη βάση το ηθυμοειδές οστό έχει κυψέλες, αεροφόρες κυψέλες, με γεμάτη σέρα και μπορεί να μολυνθεί, να πάθουμε αυτό που λέμε παραενοκολπίτιδα. Έτσι. Τα ίδια. Λοιπόν, πάμε πιο αναλυτικά. Αυτά είναι τα οστά λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Άρα είχαμε, όπως σας έχουμε πει, το σκελετό τον χωρίζουμε στον αξονικό σκελετό και τον άκρον. Ο αξονικός είναι, φαίνεται εδώ στο πλάι. Ο αξονικός, φαίνεται δεξιά δηλαδή. Ο αξονικός σκελετός, αξονικός εδώ σκελετός, περιλαμβάνει ποια οστά. Βασικά, το κρανίο, σπονδυλική στήλη και τα οστά του θώρακα. Έτσι, ουσιαστικά είναι 80 οστά. Στο κρανίο έχουμε 8
στον κεφαλικό, 14 στο προσωπικό και 6 ακουστικά οστάρια, 3 και 3, δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, άρα αξονικός σκελετός είναι 80 συνολικά οστά. Έτσι. Το κεφαλικό κρανίο είναι 8, 14 το προσωπικό, 6 ακουστικά οστάρια, 1 το ιωειδές. Το θωρακικό σκλωβός έχει 25 οστά, 1 το στέρνο και πλευρές 24, 2x12. Και η σπονδυλική στήλη έχει τουλάχιστον 26. 24 σπονδύλους, ένα ιερό οστό συνοστεωμένους και έναν τον κότσιγα. 26 ανεξάρτητα οστά. Και θα αναφερθούμε λίγο λεπτομερέστερα. Η λειτουργία του σκελετού ταξονικού είναι προστασία των οργάνων που περιέχονται όντως του σκελετού και πρόσφυση μυών. Όπως οι μύες της κεφαλής του αφιένα και οι αναπνευστικοί μύες. Βλέπετε, οι κλίδες δεν ανήκουν στον αξονικό σκελετό. Μπαίνει σε εξτάσεις πάντα. Συμμετρία. Όπως ξέρετε, όλα τα ζώα παρουσιάζουν αφοτρόπινη συμμετρία. Δεξιά και αριστερά, δηλαδή, η μημόρια διακρίνονται δια ενός κεντρικού άξονα. Άλλα είδη, όπως αστερίες, έχει ακτινική συμμετρία. Τα ζώα παρουσιάζουν αφοτρόπινη συμμετρία. Άρα, περιοχές, μετωπία. Οφθαλμική, έτσι, ζυγωματική, στην περιοχή του στόματος, γένιο ή πηγούνι που λέτε, παριακή περιοχή, το μάγλο. Έχουμε την οτική περιοχή, το αυτί, και την ρινική. Στο πλάι του αυτίου βρίσκεται η περιοχή κροταφική. Το πλάι, άρα έχουμε οφθαλμική περιοχή, έτσι, ζυγωματική, παριακή, παριά δηλαδή, με το οποίο περιοχή βρεγματική, ηνιακή και κροταφική. Έτσι, πάνω από αυτή. Κρόταφος που λέμε. Λοιπόν, το κρανίο έχει ένα σχήμα οβάλ, έχει όγκο μέσα, χωρητικότητα, δηλαδή 1 με 1,5 λίτρο περίπου. Κάτω από 1300 ml είναι σε ουσιαστικά μικροκεφαλία και σε διάφορα ζώα. Έτσι, μέσω κεφαλία έχουμε 1300 με 1500, είναι κυρίως Κινέζοι Ινδοί και πάνω από 1500 είναι Ευρωπαίοι κυρίως. Μια πάθηση είναι υδροκεφαλία, πολύ μεγαλύτερη διόγκωση της κεφαλής, θα σου πω τι εννοώ, πάνω από 2 λίτρα χωρητικότητα. Βλέποντας το κρανίο από πάνω, βλέπουμε το σχήμα του. Έχει ένα οβάλ σχήμα και βλέπουμε διάφορες γραφές με τις οποίες συνδέεται την μετωπία, η λαμδοειδή, την οβελία και την ηνιακή. Έτσι. Έχουμε και λέμε. Όταν το κρανίο έχει αυτό το σχήμα, έτσι, λέγεται δολιχοκεφαλία. Έτσι. Είναι πούτος όταν είναι πολύ οβάλ. Όταν είναι στρογγυλό, λέγεται βραχυκεφαλία. Όταν είναι διάμεσο, έχει λεγόμενη μέσο κεφαλία. Το σχήμα της κεφαλής. Άρα, είπαμε, σκάφο κεφαλία, μέσο κεφαλία και βραχυκεφαλία. Το κρανίο επομένως λοιπόν προστατεύει τον εγκέφαλο. 1. Είναι είσοδος του αναπνευστικού συστήματος από τη μύτη, είσοδος του πεπτικού συστήματος από το στόμα. Άρα έχει τρεις λειτουργίες, τρεις βασικές δράσεις. Διαμερίσματα όμως έχουμε πιο πολλά. Έχουμε τις εξής. Έχουμε την κοιλότητα του κεφάλου 1. Έχουμε 2 κοιλότητες οτικές στα αυτιά, δεξιά και αριστερά. 2 οφθαλμικές. 2 ρινικές και μία στοματική. Έτσι, σύνολο 8 κοιλότητες. Άρα, κοιλότητες και διαμερίσματα είναι 8. Πάμε παρακάτω. Το κεφαλικό κρανίο περικλείει την εγκεφαλική κοιλότητα και περιέχει τον εγκέφαλο, τον κεφαλονότιο αγρό, αγκία και νεύρα. Το προσωπικό κρανίο έχει επιπολής μοίρα προσφύγει μύες και το βάθι που διαχωρίζεται η αυθρομική με την γενική κοιλότητα. Και εξηγούμε. Άρα πάλι τα οστά αυτά. Από όλα τα οστά, μόνο η κάτω γνάθος είναι κινητή, ουσιαστικά. Λοιπόν, πάλι τα ίδια, κρανίο, οι περιοχές τα πάμε αυτά, με το οποίο βρεγματικό οστό, με το οποίο βρεγματικό, με το οποίο κροταφικό, ηνιακό. Άρα, πάλι τα ίδια, είπαμε, είναι 8 οστά. Τα βλέπετε και πάλι έτσι. Έχει δηλαδή
πέραν το, αυτά που βλέπουμε, υπάρχει το σφινοειδές και το ιθμοειδές που είναι εσωτερικά και δεν φαίνονται. Αλλά έχουν σαφή ρόλο. Άρα, πάλι αυτό, το προσωπικό κρανίο, το προσωπικό, έχει οστά που έχουν σαν σκοπό τη στήριξη των μειών κυρίως και έχει μεγάλη σημασία στην εμφάνιση. Είναι 14 οστά συνολικά. Εδώ είναι τα ζυγωματικά οστά, άνω γνάθος, κάτω γνάθος, ρηνικό οστό. Άρα, λοιπόν, στα ζυγωματικά θα πάμε. Λοιπόν. Τα οστά αυτού του κρανίου συνδέονται μεταξύ τους με ραθές. Λοιπόν, είναι συνδέσμος στην αρχή, δηλαδή παρεμβάλλεται αρχικά συνδετικό οστός, ο οποίος στη συνέχεια οστεοποιείται και γίνεται συνοστέωση ουσιαστικά. Τέσσερις ραφές έχουμε ουσιαστικά. Η μετοπία. Η μετοπία, λοιπόν, κάτσε, η μετοπία ραφή που ενώνει το βραγματικό εδώ με το μετοπίο οστό. Πάλι αυτή. Έτσι. Μετοπία. Γιατί είσαι παράλληλα με το πρόσωπο. Αυτή έχει τη μορφή αυτή. Από πάνω. Η ηνιακή λέγεται λαμδοειδής λόγω του σήματός της. Έτσι, βλέφτη στο πλάι. Η οβελία ραφή έχει προσωπήσια κατεύθυνση. Συνδέεται μεταξύ τα δύο βραγματικά οστά. Όπως εδώ, τα δύο βραγματικά από πίσω. Αυτό είναι ένα. Στο ηνιακό οστό υπάρχει μια προεξοχή. Την πιάνουμε στο πίσω στο κεφάλι μας. Αν θέλω να πιάσουμε, πιάνουμε ένα σημείο. Προσφύγεται διάφορη κάποιο σύνδεσμος. Θα το πούμε συνέχεια. Οι ραφές αυτές λοιπόν μεταξύ των οστών είναι οι νόδεις, χόνδρες στην αρχή, οι μενικές δηλαδή, γιατί στην αρχή, συνεχεία γίνονται οι νόδεις οστός και τελικά συνοστεώνονται, κλείνουν τελείως στα 20 χρόνια περίπου. Έτσι λοιπόν. Στην παιδική ηλικία υπάρχουν λεγόμενες δύο πηγές. Στην ένωση μεταξύ μετοπίας και οβελίας, εδώ, υπάρχει μία πηγή, μετοπία, η πρόσθετη πηγή, και η ηνιακή, οπίσθια, μεταξύ οβελίας και λαμιδοειδούς. Είναι σημεία που υπάρχει μια μεμβράνη, και συχνά σημεία τραυματισμού. Βλέπετε. Στα παιδιά λοιπόν, αν πιάσετε το πάνω μέρος του κεφαλιού, θα πιάσετε εκεί, δεν είναι οστέινο, είναι μαλακό. Αν πιέσει πολύ, δεν κάνει, να μην πιέσει δηλαδή. Γιατί είναι ο εγκέφαλος εκτεθειμένος. Από αυτό μεγαλώνεται. Έχουμε μένως, τα δύο με τα οποία οστά έχουν πλάκες οστικές, αλλά εδώ οι αυτές ραφές έχει μεμβρανώδη μορφή και λέγεται πηγή. Τα ίδια όπως βλέπετε πηγές με γαλάζιο αυτές, οι κόκκινα δραπιά. Μεταξύ των οστών επιτρέπουν την αύξηση των οστών. Αν δεν υπήρχαν πηγές, δεν θα μπορούσε το οστό, το εγκέφαλος να προσαρμοστεί το κρανίο στον εγκέφαλο. Από πάνω, μετοπία ραφή, πρόσθετα πηγή, οπίσθια ηνιακή, πηγή, βλέπετε, μετοπία ραφή, οβελία ραφή και ηνιακή, η λαμδοειδής. Μετά, αυτά όμως τα 2 χρόνια πηγές πρέπει να έχουν κλείσει. Γιατί μετά από αυτό είναι πρόβλημα διαταραχής ανάπτυξης. Γιατί έχουμε πηγές για να πω έτσι ώστε ο εγκέφαλος μεγαλώνει πιο γρήγορα από τα οστά, να μπορεί να προσαρμόζονται. Αν έχουμε μια πάθηση που λέγεται υδροκέφαλο, εδώ βλέπετε το κεφάλι του παιδιού είναι πολύ μεγάλο. Γιατί είναι γεμάτο ο εγκέφαλος υγρό. Έχει μειωθεί η απορροή του υγρού. Λέγεται αυτό υδροκέφαλο. Είναι πάθηση. Το υγρό παράγει το κεφαλαιό, αντί να απαροχετευτεί, μένει μέσα και ο εγκέφαλος τριγώνεται. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά έχουν πάντα διαλυτική καθυστέρηση ή άλλα προβλήματα πιο σοβαρά. Βλέπετε, αν κλείσει εδώ, βλέπετε, σε ένα παιδάκι εδώ. Βλέπετε, η ραφή υπάρχει. Αν κλείσει εδώ η πλάγια ραφή εύκολα, η ραφή και η πηγή έχουν πρόβλημα. Άρα μπορεί να αυξηθεί μόνο προς τα πάνω. Να αυξηθεί προς τα πάνω. Δηλαδή ασύμετρα. Σκαφοκεφαλία βλέπετε. Αν κλείσει η οβελία ραφή, η οβελία, το οστό είναι μακρό και βραχή. Έτσι, μακροκεφαλία. Λοιπόν, αν κλείσει η μετοπία, λέγεται μακροκεφαλία. Ακροκεφαλία. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει εγκέφαλος. Υπάρχουν μερικά παιδιά που μπορούν σε λίγες ώρες, γεννιούνται λοιπόν χωρίς εγκέφαλο, δηλαδή χωρίς όριμο, όχι καθόλου εγκέφαλο, χωρίς καθόλου νευρικό σύστημα. Άλλα λοιπόν μπορεί να προβάλλει ο εγκέφαλος όπως εδώ, να προβάλλει ο εγκέφαλος από μια οπή του κρανίου, λέγεται μηνικομυλοκύλη και ούτω καθεξής. Κατάγματα. Βλέπετε εδώ είναι η βασική αγγείωση. Η βασική αγγείωση λοιπόν, η μέση μηνική αρτηρία, είναι στην έσω επιφάνεια του κρανίου. Βλέπετε, είναι περίπου εκεί στο μεταξύ κορταφικού ουσιαστικά, η μέση μηνγική. Οπότε
Άμα έχουμε κάταγμα σε οποιαδήποτε στην περιοχή, μπορεί να έχουμε αιμορραγία. Εδώ βλέπουμε κάταγμα. Βλέπετε, σε ένα νεογέννητο από χτύπημα. Βλέπετε, σου φαίνεται. Εδώ, κάταγμα εδώ, αγωνιά, στο μετωπίο οστό. Έτσι να πάθει κάτι γιατί το μετωπίο οστό είναι αεροφόρο, έχει κοιλότητα. Οπότε υποχώρησε το οστό, αλλά δεν έπαθει κάτι ο εγκέφαλος. Αλλά δεν είναι και πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπετε, κάταγμα του κεφάλου. Εδώ, πώ φαίνεται στην αξονική 3D ακτινογραφία και πώ φαίνεται εδώ στην απλή αξονική. Καταγματικές γραμμές πολλαπλές από χτύπημα. Βλέπετε. Εδώ λοιπόν σε ένα έβρεμα ας πούμε, από ανασκαφή βλέπετε ένα κάταγμα εμπιεστικό πώς έχει πορωθεί. Βλέπετε, το βλέπετε το κάταγμα. Σε κατάγματα λοιπόν που υπάρχει κάταγμα στο, μέσα του κεφάλου μπορούμε να έχουμε εκχυμωσή, αιμορραγία, δηλαδή γύρω από τα μάτια. Τα λεγόμενα μάτια ρακούν. Έχουμε αμφωτερόπλευρη αιμορραγία γύρω από τα μάτια και τη μύτη. Είναι ένδειξη κατάγματος βάσης του κεφάλου. Σως. Εδώ το αίμα στο μάτι λέγεται υπόσφαγμα. Δεν είναι κακό, όσο φαίνεται, είναι αίμα ασιοπροφάται. Αλλά είναι ένδειξη σημαντικής βλάβης. Κρανίο, εγκεφαλικό πένος, με το οποίο οστό. Σχηματίζει την οροφή των οφθαλμικών κόγχων και περιέχει επίσης τους μετωπίους κόλπους. Έναν εδώ κόλπο, αεροφόρο οστό. Δύο. Λοιπόν. Βρεγματικό οστό, στο πλάι. Τα ίδια. Το κορταφικό οστό, πάνω από, από τον έξω ακουστικό πόρο. Βρεγματικό οστό. Μεταξύ αυτών των τριών οστών είναι ο κορταφικός βόθρος που περιέχει τον κορταφή τιμή, ο βασικός μυς της, της μάσησης. Αυτός είναι ο μυς, ο κορταφίτης και ο μαστήρας μυς. Στο πλάι του οστού είναι η αφόβηση μαστοειδής, όπου, από όπου εκφύεται ο στέρνο κλείδο μαστοειδής, έξω ακουστικός πόρος. Έτσι, είσοδος του ακουστικού συστήματος. Εδώ είναι το, εδώ είναι το αυτή. Έτσι. Λοιπόν, έξω ακουστικό πόρο αυτό. Το πτερίγιο του αυτιού μπαίνει ο ήχος στον έξω ακουστικό πόρο. Εδώ είναι η τυμπανική μεμβράνη, το τύμπανο. Δονείται και μεταφέρεται μέσω σφύρας άκμονα αναβολέα ο ιώση στο λαβύρινθο. Έτσι, και εδώ είναι το ακουστικό νεύρο. Αυτό είναι ο λαβύρινθος. Έτσι ακούμε. Βλέπετε την πανική μεμβράνη, σφύρα άκμονας αναβολέας. Έτσι, ερεθίζεται αυτό λοιπόν και το, ο κοχλίας μεταφέρει το, την ακοή στον εγκέφαλο. Ενιακόστο, πάνω στο οποίο κοιμόμαστε. Ενιακόστο, βλέπω πίσω. Βλέπετε. Υπάρχει ένα ενιακό φήμα, το οποίο αν το ψηλαφίσετε στο πίσω μέρος του κεφαλής σας, κάτι προεξέχει, σαφώς είναι αυτό. Το οστό το σφυροειδές είναι εσωτερικό, δεν φαίνεται, είναι στο μπιθμένα του οφθαλμού. Βλέπετε, αυτό είναι το, το σφυροειδές. Με κόλπο, το σφυροειδή κόλπο, αεροφοροστό. Εδώ είναι το, οι ειρηνικές κόγχες, το πλάι της μύτης, της ειρηνικής κοιλότητας. Τρεις κόγχες οφθαλμικές. Ο εγκέφαλος. Στον εγκέφαλο λοιπόν είναι εδώ η υπόφυση του εγκέφαλου. Αν θέλω να δούμε, κρύει διάφορες ορμόνες, κυρίως την αυξητική ορμόνη. Αυτό παράγεται αυξητική ορμόνη και διάφορες άλλες. Σφυνίδες σωστό, το σφυνοειδές. Από το τώρα επίσης βλέπουμε τη μείζωνα η γενική εντομή, από όπου εξέρχεται ο προμήκης μυελός, γίνεται νοτιαίος μυελός. Έτσι, εδώ είναι η νεανική κόνδυλη. Οι νεανικοί κόνδυλοι συνδέονται με τον Α1 αφηνικό σπόνδυλο, τον Άτλαντα. Πάλι ο εγκέφαλος, θα το δούμε λίγο καλύτερα, πώς φαίνεται, βγαίνει αυτή η περιοχή από το νεανικό τρύμα. Από το μείζωνα εντομή. Εδώ. Πάλι, εδώ είναι η βάση του κεφάλου, κοιτάξτε από πάνω. Έχουμε τα διάφορα οστά. Διάφορα βλέπετε οπές από που εξέρχονται αγκία και νεύρα. Άλλο οστό με το ιθμοειδές, εδώ στη βάση της μύτης, πράσινο, πάλι αυτό, το ιθμοειδές. Το ιθμοειδές οστό, συνέχεια το ιθμοειδούς είναι το ελληνικό διάφραγμα. Είναι αγχώνδυνη κατασκευή που χωρίζει την ελληνική κοιλότητα σε δύο τμήματα, δεξί και αριστερό. Αν το διάφραγμα που λέμε αυτό είναι στραβό, είναι αυτό που λέμε ότι έχει, χρειάζονται διόρθωση. Αυτό. Αν έχει διόγκωση και ειρηνικές κόγχες, θέλουν και διόρθωση. Που είναι, όχι εδώ στο διάφραγμα, είναι απέναντι, θέλουν λίανση. Άρα,
όταν σπάει, λέμε σπάει μύτη, συνήθως αυτό που σπάει είναι ο χόνδρος της μύτης. Σπανίως σπάει το ρινικό οστό. Βλέπετε εδώ. Το ρινικό οστό είναι εκεί, μέχρι εκεί. Το υπόλοιπο είναι χόνδρος. Μέσα στο προσωπικό οστό, είπαμε, είναι 14 οστά. Τα πάμε αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν, άνω γνάθος, φέρει τα δόντια. Έχουμε διάφορα οπές που βγαίνουν διάφορα νεύρα. Έτσι. Δύο οστά υπερόγια, ζυγωματικά οστά δεξί και αριστερό, σχηματίζουν και την κοιλότητα και συνδέονται με την ανογνάθο και σχηματίζουν μέρος της κοιλότητας της οθαλμικής. Το ρινικό οστό, έτσι και το καθεξής, κάτω γνάθος, είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο οστό του προσώπου, φέρει τα δόντια της κάτω γνάθου και συνδέεται αντίστοιχα, σχηματίζει την κρόταφο γνάθική άρθρωση. Έχει το σώμα και τους κλάδους, τον κλάδο. Ο κλάδος γνάθουν έτσι, έχει τη μορφή αυτή και εδώ σχηματίζει την κρόταφο, κροταφικό οστό, γνάθική άρθρωση, με οποία διαρκείται η λειτουργία της μάσησης. Κόγκος οφθαλμικός. Περιέχει τον οφθαλμό, έτσι, όπως βλέπετε. Ο οφθαλμός είναι αυτός. Εδώ είναι το νεύρο, το δίσκο νεύρο, το οπτικό νεύρο, το οποίο μεταφέρεται και πάει, τα λεπτά χειάζεται και πάει στον ηνιακό λοβό που βλέπουμε. Όσοι είπα λοιπόν, τα οστά του προσωπικού κρανίου περικά είναι αεροφόρα. Έχουν ουσιαστικά κάτι αυτό που λέμε παραρρίνιους κόλπους. Δηλαδή, βλέπετε εδώ, το ομοτοπίο οστό έχει μια μεγάλη κοιλότητα. Ή το ηθυμοειδές, ηθυμοειδής κόλπος. Έχουν κοιλότητες, μειώνουν το βάρος του κρανίου αυτά, επενδύονται με βελαγόνο και προστατεύουν λοιπόν την είσοδο στο αναπνευστικό σύστημα και δίνουν σαν ηχείο. Αυτοί οι κόλποι έχουν έξοδο κάπου σε κάποιο σημείο πάντα τη ρηγική κοιλότητα. Αν φράξουν π.χ. αυτό εδώ, τους φράξει αυτή η έξοδο, τότε η υγρό που μαζεύεται μέσα στον κόλπο αυτό τον δίσκο του σφινοειδή εδώ μπορεί να μολυνθεί η βλένα και κάνει αυτό που λέμε παραρρινοκολπίτιδα. Ιγμωρίτιδα, θα σου πω. Με το οποίο κολπείται εδώ και το καθεξής. Άρα αυτή η κόλπη λοιπόν είναι γύρω από την ελληνική κοιλότητα, είναι συμμετρική, τέσσερις φορές. Με το οποίο εδώ, ο σφινοειδής τον είδαμε, η θυμοειδής και της γνάθου. Εδώ φαίνεται η κόλπη. Με το οποίο, δύο με το οποίο η κόλπη, η θυμοειδής κόλπη, εδώ είναι τα ηγμόρια που λένε, λοιπόν, έτσι εδώ. Οπότε βλέπετε, κρίνουν στη μύτη. Αν φράξουν και μείνει υγρό, έχει το που λέμε υγμωρίτιδα. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, ημίχρονο 1, νομίζω πάει το κρανίο. Παρακαλώ, απορίες. Παρακαλώ, ακούω. Μ' ακούτε? Ναι. Μ' ακούει κανένας? Μ' ακούει κανένας? 48 είναι τώρα οι συμμετέχοντες. Παρακαλώ, θέλω μερικές ερωτήσεις. Ακούγεστε, ακούγεστε. Ακούγεστε, ακούγεστε. Έτσι. Το ένι είναι εγκεφαλονοτήριο υγρό. Έτσι. Το οποίο θα το πούμε αυτό ότι την ώρα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Παράγεται μέσα στον εγκέφαλο, έχει σαφή ρόλο, σε εγγύη στο νοτήριο μυελό. Έτσι. Και έχει σαφή χημικό και τροφικό ρόλο. Άλλη ερώτηση. Καλά, άσχετη ερώτηση. Τι θα γίνει το εργαστήριο? Άγνωστον. Θα κάνουμε μαθήματα έτσι μέχρι να δούμε πότε θα επιστρέψουμε. Άγνωστον και αυτό. Το πρόβλημα με τη σχολή είναι ότι το 56% των μαθημάτων είναι πρακτικά. Θα δούμε τώρα. Έτσι, κάνουμε προσπάθειες για να διασωστεί το εξάμεινο, τουλάχιστον στα θεωρητικά. Οπότε, αν ερχόσαστε στα μαθήματα, θα ισχύσει. Αν δεν έχουμε συμμετοχή, θα έχουμε πρόβλημα, να ξέρετε. Επόμενο. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Επόμενο ημίχρονο. Συνεχίζουμε, παιδάκια. Συνεχίζουμε. Μ' ακούτε? Ναι, προφανώς. Ομφαλώς όχι. Στο ύψος του όμικρον 3 βρίσκεται θήτα 10 δερματόμοιο. Έτσι, από το θήτα 10 νεύρο νευρώνεται. Από το 10 το θωρακικό νεύρο. Έτσι, το γράφει σαφώς. Πάντα μπαίνει σε ερωτήσεις, πάντα αυτά τα βάζω. Πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Σε ποιο ύψος, γιατί είναι εύκολες ερωτήσεις. Στημένες. Λοιπόν, επόμενο τώρα. Πάμε να δούμε τώρα
Θώρακας. Εντάξει, εύκολα. Ο θώρακας λοιπόν, περιοχή λοιπόν μεταξύ του τραχύλου και της κοιλίας. Εντάξει, είναι σαφές. Λοιπόν. Ωραία. Μεταξύ της κοιλίας και λοιπόν. Μετά το θώρακα είναι η κοιλιακή χώρα, όπως ξέρετε. Έτσι, η περιοχή εδώ του στέρνου. Η περιοχή του μείζωνα-θωρακικού. Ο θωρακικός κλωβός λοιπόν, λέει κλωβός, είναι κλουβί, έτσι. Κλουβί. Γιατί έχει τις εξής λειτουργίες. Υποστηρίζει, δηλαδή συμμετέχει στη δημιουργία της κοιλότητας, της θωρακικής κοιλότητας, του θώρακα. Χρησιμεύει για την πρόσφυση μυών. Οι μύες αναπνοής, οι μύες υποδηλής θύλης, μύες θώρακα και μύες των άνω άκρων. Προστατεύει σημαντικά αυτά που περιέχει, δηλαδή καρδιά, πνεύμονες, το θύμο και τα μεγάλα αγγεία. Αυτή είναι η κοιλότητα θωρακική. Μοιάζει με ένα γκουβά. Εδώ, επιφανειακά, το στέρνο είναι ψηλά αυτά, οι κλήρες είναι ψηλά αυτές. Έχουμε το στέρνο, βασικά, και κατέρωθα δεξιά και αριστερά τις πλευρές. 12. Εντάξει, είναι σαφές. Και νομίζω στην επιφάνεια, ψηλαφούμε χαρακτηριστικά τις ακαρθώδεις αποφύσεις των σπονδύλων, ακαρθώδεις αποφύσεις και τις πλευρές. Λοιπόν, το στέρνο τώρα. Θα το πούμε λίγο, θα δούμε και λίγο καλύτερα. Το στέρνο λοιπόν είναι ένα πλατή οστό, έχει σχήμα ξύφους ρωμαϊκού. Λέγεται λαβή το κεντρικό τμήμα, λέγεται σώμα και ξυπωτής απόφυση. Ο κλωβός ο προλαμβάνει το αρχίζει με το στέρνο, περιβάλλει τις πλευρές, 7 αληθείς, 5 ψευδείς, κλίδα, ομοπλάτη και 12 σπονδύλους. Αυτός είναι ο κλωβός. Οι σπόνδυλοι πίσω, στέρνο, πλευρές, καλά και τις κλίδες λοιπόν δευτερευόντως και τις ομοπλάτες και πίσω τους 12 θωρακικούς σπονδύλους. Άρα, το θωρακικό τείχομα από μπροστά, βλέπετε, δεν είναι κενό, έχει εδώ έχει τις μεσοπλεύρες μύες, θα το φέρουμε στην πορεία, έσω και έξω. Πλευρές τώρα, είμαι 12. Οι πρώτες 7 λέγονται αληθείς σπονδυλοστερνικές μέχρι εδώ. Βλέπετε γιατί ενώνεται απευθείας με παρεμβολή ενός κομματιού τμήματος χόνδρου με το στέρνο. Οι υπόλοιπες 3, 4, 8, 9, 10, 3 λέγονται ψεύδες, νόθες ή ψευδείς, έτσι, γιατί έχουν ένα κοινό κομμάτι χόνδρου που ενώνεται με το στέρνο και δύο τελευταίες, 10-12, νόθες ή ασύντακτες είναι εντελώς, δεν έχουν μόνο πρόσφυση μυών, δεν συνδυάται με το στέρνο. Έτσι, ο πλευρικός χόνδρος είναι η αλοειδής, μπαίνει σε εκστάσεις. Τι είδους χόνδρος είναι ο χόνδρος ο πλευρικός. Εδώ βλέπουμε τη θωρακική κοιλότητα. Κοιλότητα του μεσοθωρακίου και η κοιλότητα καρδιακή κοιλότητα. Στέρνο. Είπαμε, τα πάμε και προηγούμενος. Πλατείο στο. Έχει πριν από 10 εκατοστά μήκος ανάλογα. Υποστηρίζει τις δύο κλίδες, όπως λέτε εδώ, και προσφύγονται οι πλευρές 1 ως 7. Άμεσα. Είπαμε, έχει τα εξής. Λαβή. Σφαγητική δομή. Εδώ αρθρώνονται οι πλευρές. Εδώ λοιπόν, άθρωση με την κλίδα. Έτσι, και ενώνονται οι πλευρές 1 και 2. Έτσι, λοιπόν. Το σώμα είναι εδώ, αρθρώνονται με τις πλευρές 2 σε 7. Έτσι, και τέλος εδώ είναι ξυφοστερική άθρωση, για να συνδεθεί με την ξυφοειδή απόφυση. Στην ξυφοειδή απόφυση καταφύγεται το διάφραγμα και ορθός κοιλιακός. Άρα, ανακεφαλαίωση, λαβή. Εδώ είναι άρθρωση για την πλευρά, για την κλίδα. Πρώτη πλευρά, δεύτερη πλευρά. 3, 4, 5, 6, 7. Και βάλε. Σώμα στέρνου και απόφυση ξυφοειδής. Το σώμα του στέρνου είναι αυτό μπροστά, όπως βλέπετε. Ξυφοειδής απόφυση. Λαβή στέρνου. Έχει μια κλειδική εντομή όπου συνδέονται οι πλευρές, οι κλίδες. Εδώ, κλειδική εντομή. Και έχουμε αρθρώδες άθρωση για την πρώτη πλευρά
Και τη δεύτερη. Εντάξει, είναι σαφές. Άρα ρώτησαν λοιπόν ότι στο στέρνο, στη λαβή, αρθρώνεται η κλίδα και η πρώτη πλευρά. Μόνο αυτά. Εδώ βλέπουμε την κλειδική επιφάνεια. Έτσι. Απόφυση, σύνδεση μεταξύ λαβής και σώματος είναι μια συγχόντρωση που συνέχεια οστοποιείται. Έχουμε επίσης αρθρώσεις μετά στερνοπλευρικές. Στέρνο πλευρές. Η πλευρά με το στέρνο ενώνεται με ένα κομμάτι χόνδρου ή αλοειδούς. Σε μεγάλες ηλικίες μπορεί να εκφυλιστεί και να πονάει. Βλέπετε, πλευρά. Αυτή είναι η χόνδρη των διαφόρων πλευρών. 1 με 7. 6 μάλλον. 1, 6. Η 7 εμέσως. Άμεσα, επομένως, έχουμε μόνο τις 1-6. Η 7, 8, 9, 10 στέλνονται έμεσα μέσω της 7ης. Η στερεοκλινική τώρα είναι το μόνο σημείο σύνδεσης των ανάκρων με τον κορμό. Είναι αρθρώσεις που είναι επίπεδα ολισθέρωσης και επιτρέπουν όχι ελεύθερη κίνηση, επιτρέπουν κάποια ολίσθηση. Όχι ελεύθερη τελείως, στέρνο κλειδική. Η κλέπος, βλέπετε, από πάνω έχει ένα σχήμα S. Βλέπετε πώς είναι. Έχουμε ένα στερνικό άκρο, ένα στερνικό άκρο, ακρομιακό άκρο, στερνικό άκρο, έτσι, και το καθεξής. Διατραχή στο θώρακα. Του στέρνου, μάλλον, του σώματο του στέρνου. Το στέρνου φυσιολογικά μπορεί να είναι φυσιολογικό. Μπορεί όμως να προεξέχει πολύ, να βλέπετε, προεξέχει πολύ το στέρνο, να είναι κύλο σκαφοειδής ή να είναι ο θώρακας να αρθρώσει, τύπου βαρελιού. Προσέξτε εννοώ. Εδώ βλέπετε. Εδώ προεξέχει πολύ. Γιατί το στέρνο έχει αυτή την κλίση προς τα κλίση. Δεν προκαλεί πρόβλημα, είναι λίγο αισθητικό μόνο το πρόβλημα. Εδώ παρά είναι, εντάξει, παρά είναι. Λοιπόν, γενικώ δεν το πειράζουμε, εκτό αν ενοχλεί πολύ κλπ. Πρέπει να το διορθώνουμε. Ο θώρακα σκαφοειδή, βλέπει το στέρνο πάει προ τα πίσω. Αυτό είναι συγκινή αναομαλία του θώρακα σε παιδιά. Μπορεί να είναι σύνδεση, υπάρχει συχνό λίγο. Σπανίω είναι τόσο μεγάλο που να εμποδίζει πίσω τα εσωτερικά όργανα. Είναι κυρίω αισθητικό. Έτσι βλέπουν. Εδώ είναι μια φυσιολογική μορφή. Εδώ είναι ο σκαφοειδή θώρακα. Το στέρνο, αυτό. Το στέρνο είναι πίσω. Και μπορεί να πιέσει λίγο την καρδιά. Είναι απίθανο βέβαια να κάνει μόνιμο πρόβλημα. Σημαντικό. Πλευρές τώρα. Είναι οστά που είναι κινητά, έχουν σαν λειτουργία την αναπνοή και την απόρροφηση διαφόρων φορτήσεων. 12 πλευρές είπαμε, 12. Έτσι, αληθινές πλευρές είναι 1 σε 7, 8 είναι ψευδής και οι 12 με 12 είναι νόθες ασύντακτες λεγόμενες. Αυτές οι αληθείς πλευρές ενώνονται πίσω με τους αντίστοιχους θωρακικούς σπονδύλους, καταφέρονται, έρχονται κάτω και μπροστά και ενώνονται με το στέρνο. Αληθείς, ψευδής και 11 και 12, δηλαδή αληθείς, νόθες, λέγονται βασικά, υπάρχουν διάφοροι τύποι, χαρακτηρισμοί, αληθείς πλευρές, νόθες 8 με 10 και 11 12 νόθες ασύντακτες. Αρκεί να ξέρετε ότι 11 και 12 δεν συνδέονται με το θώρακα. Επομένως, το πάμε λοιπόν. Άρα, η 11 και 12 συνδέονται μόνο, παραλαμβάνω, με τη σπονδυλική στήλη. Οι υπόλοιπες, οι πρόθεσες 7 απευθείας το στέρνο, 8, 9, 10 λοιπόν, 7, 8, 9, 10 μέσω κοινού χόνδρου. Πλευρική γωνία είναι αυτή η γωνία που κάνουν οι πλευρές ουσιαστικά. Ουσιαστικά το πρόσθετο άκρο είναι πιο ψηλά από το οπίσθιο. Αυτή η γωνία αυξάνει, όπως βλέπετε, από τις πρώτες πλευρές και συνέχεια μειώνεται. Δηλαδή γίνεται, στην αρχή έχει μια συγκεκριμένη γωνία, μετά γίνεται πιο οριζόντιες πλευρές, πιο οριζόντιες. Πώς φαίνονται οι πλευρές, έχουν αυτή τη μορφή. Έτσι. Είναι ωστά, έτσι, λεπτά. Η πρώτη πλευρά μόνο είναι ισχυρή και πλατιά και έχει εντύπωμα, ειδικό εντύπωμα για να περνάει υποκλίδια φλέβα.
Αυτό. Λοιπόν, αυτές οι ποικίλες μονάδες λοιπόν ανάλογα με τη θέση τους και έχουν σίγουρα μια θρακική επιφάνεια στην κεφαλή που να συνδέονται με τους θωρακικούς σπονδύλους. Πώς. Λέβαια, η κεφαλής πλευράς έχει διάφορες πλευρές, διάφορες μία, δύο, τρεις επιφάνειες να συνδέονται με τους σπονδύλους. Και έρχεται μπροστά, προς το άκρο και να συνδεθεί με το στέρνο. Άρα, έχουμε κεφαλή, αυχένα, φήμα, που εννοείται με την εγκάρσια απόφυση, γωνία ζαμοπλάτης και το υπόλοιπο διαλέγεται διάφυση αυτό. Πλευρές έχουν επίσης και μία άβλακα στο κάτω χείλος κάθε πλευράς. Υπάρχει μία άβλακα που διατρέχει η αντίστοιχη μεσοπλεύρη αρτηρία και φλέβα. Εδώ βλέπουμε μία πλευρά, θα μπει σε εξτάσεις αυτό. Πάντα στο κάτω χείλος πλευράς είναι μεσοπλεύρια αγγεία και το αντίστοιχο μεσοπλεύριο νεύρο. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε αναισθησία σε αυτά εκεί, θα ψηλαφίσουμε το κάτω χείλος πλευράς και εκεί θα πάμε να κάνουμε τοπική αναισθησία, αν θέλουμε. Πάλι αυτή η πρώτη πλευρά. Έτσι, η υπόλοιπη λοιπόν πλευρά έχει φήμα, λοιπόν, κεφαλή, αυχένας, φήμα, γωνία, σώμα. Πάμε. Μια λειτουργία που έχει το στέρνο και οι πλευρές μέχρι μια ηλικία είναι η ερυθροποίηση, δηλαδή η παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιριών στην υλικοζωή. Κυρίως είναι η σπόνδυλη, το στέρνο, οι πλευρές και η πίελος. Έτσι, λοιπόν, πώς συνδέεται η πλευρά με το θωρακικό σπόνδυλο. Η κεφαλή έχει μία-δύο θωρακικές επιφάνειες και στο φήμα έχουμε μία επιφάνεια που ενώνεται με την εγκάρσια αντίστοιχη απόφυση της πλευράς. Θα δούμε ακριβώς τι εννοώ. Έτσι, όπως πάνω όπως φαίνεται, κεφαλή ενώνεται δύο σημεία στο σώμα, ένα πάνω και ένα κάτω, και ένα σημείο στην εγκάρσια απόφυση. Εδώ ένας σπόδελος θωρακικός, το σώμα, σποδηλικός σωλήνας, εγκάρσια, ακαθόδης απόφυση και εγκάρσιας απόφυσης. Και μετά. Αρθρώσεις τώρα θωρακικού κλωβού. Τι αρθρώσεις. Έχουμε 8 αρθρώσεις στον κλωβό. Εστερνοκλειδική, πλεύροσπονδυλική, πλευρά με το σπόνδυλο, πλεύρο εγκάρσια, πλευρά με το χόνδρο, το στέρνο με τα πλευρά, μεσαξύ τη χόνδρο, μεσοχόνδρια, τη λαβή σώματος στέρνου και τη λαβή ξυφοίδους απόφυσης στέρνου. Άρα, συνολικά 12 8 αρθρώσεις. Έτσι. Άρα, εδώ είναι πλευρά με το σώμα και την εγκάρσια απόφυση. Αυτές οι αρθρώσεις, όπως ξέρετε, είναι οι μηνικές αρθρώσεις βέβαια, αλλά έχουν και κινητικότητα για να μπορεί να κινείται η πλευρά και να ο θώρακας εκπτύσσεται. Αν εδώ έχουμε αρθρίτιδα και δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθούν οι αρθρώσεις αυτές, μειώνεται σημαντικά η έκπτυξη του θώρακα. Εντάξει. Δεύτερη πλευρά, στέρνοπλευρική, κόκκινο. Στέρνο πλευρά. Εδώ, μπλε μάλλον. Στέρνο πλευρά. Και πλευροχονδρική, εκεί που πλευρές συνδέονται με το αντίστοιχο χόνδρο. Μόνο η πρώτη πλευρά έχει συγχόνδρωση και δεν έχει κίνηση. Δηλαδή, αρθρώνεται απευθείας η πρώτη πλευρά εδώ. Λοιπόν, οι άλλες είναι λίγο πιο ευκίνητες. Μεσοχόνδριες λοιπόν, μεταξύ των πλευρών 6 με 9. Έτσι εδώ, αρθρώσεις, μεσοχόνδριες. Μεταξύ λαβής και ξυφοειδούς. Είναι συγχονδρώσεις ή συνωστεώσεις με ελάχιστη κινητικότητα. Και πάμε πάλι στη θωρακική κοιλότητα. Βλέπετε, η κοιλότητα λοιπόν έχει τη κοιλότητα του περικαρδιακή, που είναι η καρδιά, και δεξιά και αριστερή θωρακική κοιλότητα. Έτσι φαίνεται από το πλάι. Κοιλότητα κρανιακή, νοτιός μέλος. Κοιλία, πύελος. Περιέχει τους πνεύμονες, βλέπετε, λοιπόν, σε στενή εφαρμογή. Αυτοί οι πνεύμονες, μέσα στο θωρακικό κλωβό, μέσα των οποίων γίνεται ο ορισμός λάρυγγας, τραχεία, δύο βρόχοι και διάφορα βροχιόλια. Πώς φαίνεται η ακτινογραφία. Εδώ βλέπουμε στο κέντρο την καρδιά. Καρδιά αυτή είναι περίπου, πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτω το μισό του πλάτους. Αν είναι αυτό αυτή, ο λόγος του πλάτους προς την καρδιά λέγεται καρδιοθωρακικός δείκτης. Πρέπει να είναι κάτω το μισό. Αν είναι η καρδιά τόσο πολύ μεγάλη, έχουμε τη λεγόμενη καρδιομεγαλία. Εδώ βλέπουμε τις πλευρές, τις κλίδες και τις πλευρές.
Ο θώρακας πρέπει να φαίνεται μαύρος, γιατί έχει αέρα μέσα. Αν φαίνεται άσπρος, κατά πάει καλά. Άρα βλέπουμε το διάφραγμα επί το οποίο επικάθεται ο πνεύμονας. Το διάφραγμα αφορίζει το θώρακα και τον ξεχωρίζει από την κοιλιακή κοιλότητα. Βλέπετε, είναι ένας θολωτός μυς. Πώς δουλεύει? Αυτή είναι η λειτουργία του. Για να είναι βασικός μυς της αναπνοής. Πρώτα συσπάτε το διάφραγμα, συσπάτε, δηλαδή κατέρχεται και ανοίγει το θωρακικό τείχομα. Οι μεσοπλεύροι μύες δεν είναι εκεί, δεν είναι οι κύριοι μύες αναπνοής. Το διάφραγμα είναι το κύριο, ο κύριος μύες αναπνοής. Έτσι λέει ο πνεύμονας. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει. Αερόσακος, ουσιαστικά. Το διάφραγμα πνεύμονας, λοιπόν, έχει κινείται. Σε ορισμένα σώματα είναι πιο ψηλά, αλλά πιο χαμηλά. Λοιπόν, η διαφορά μεταξύ εισπνοής και εκπνοής του διάφραγμα μπορεί να είναι και 2 εκατοστά, 2 με 2,5 εκατοστά. Κατέρχεται συσπόμενο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε κατέρχεται στην εισπνοή και συσπάται, δηλαδή κλείνει στην αναπνοή. Έτσι. Έτσι ώστε να γίνει εφικτή η ανάσα. Κατέρχεται το διάφραγμα, αυξάνει η κοιλότητα και εισρέει αέρας εντός του αναπνευστικού συστήματος. Συσπά το διάφραγμα εδώ, μειώνει το χώρο κοιλότητας λοιπόν και εξωθεί το οξυγόνο των πνευμόνων. Άρα, επομένως, αυτή η διαφορά. Το λέει η ακτινογραφία, μήπως καλό είναι πρέπει να είναι μαύρο το πνευμονικό παρένχημα, γιατί περιέχει αέρα. Τα οστά είναι άσπρα γιατί απορροφούν την ακτινοβολία. Παθήσεις λοιπόν που είναι διάφορες όπως διαφραγματοκύλοι. Υπάρχουν κατασκευαστικά οπές στο διάφραγμα και μπορεί από αυτόν μέσα να μπουν έντερο, να μπει στο πνεύμονα, στο θωρακική κοιλότητα. Συγγενώς ή με την ηλικία. Συμβαίνει συχνά. Ο θωρακικός λόγος βέβαια με την ηλικία δεν παραμένει ίδιος, αλλάζει. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, εδώ μπορεί κάλλιστα, λοιπόν, βλέπετε, όπως είναι φυσιολογικός, μπορεί να έχουμε κύφωση, καμπούρα δηλαδή, να είναι σύγκαμψη, πλακέ, σε, να είναι ο εξωτερικής θέλει ευθεία ή να έχει διάφορες παραλλαγές ανάλογα με το τι πάθηση προκύπτει. Μπορεί λοιπόν, το συνθέστερο είναι να γίνεται με την ηλικία άκαμπτος και ανελαστικός, έτσι, λόγω της αθρίδας ανάμεσα στη σπονδυλική στήλη και στις πλευρές. Εδώ λοιπόν, βλέπετε, εδώ είναι μια φυσιολογική σπονδυλική στήλη, εδώ είναι μια κυφωτική, αυξάνει η καμπύλη σπονδυλικής στήλης. Η λεόρδαση, φυσιολογική. Βλέπετε, κύφωση λέγεται αυτό. Αυτό, κύφωση. Κύφωση με η καμπούρα. Λοιπόν, με την ηλικία επίσης ατροφούν και οι μύες οι κοιλιακοί και θωρακικοί, χάνουν την κινητικότητά τους και εκφυλίζεται ο ελαστικός οστός των πνευμόνων. Λοιπόν, τέρμα αυτό. Άρα, τέρμα ημίχρονο νούμερο 2. Παρακαλώ για τις απορίες σας. Μ' ακούτε? Ναι. Παρακαλώ. Ακούμε. Ωραία, καμία ερώτηση επ' αυτού? Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι για το κρανίο από πριν. Ναι, βέβαια. Μπορείτε να ξαναπείτε λίγο τη διαφορά του περιφερικού με του προσωπικού κρανίου? Εγκεφαλικό κρανίο με προσωπικό. Α, ναι. Το εγκεφαλικό είναι ορισμένα συγκεκριμένα οστά, πλατιά οστά κυρίως, τα οποία σχηματίζουν την εγκεφαλική κοιλότητα, σε τις οποίες προστατεύεται ο εγκέφαλος. Το προσωπικό είναι πιο ακανόνιστα οστά, τα οποία σχηματίζουν το πρόσωπο. Προσφύγονται οι μύες έκφρασης και έχει τις κοιλότητες την αρχή του πεπτικού συστήματος, στο στόμα δηλαδή, στοματική κοιλότητα, και την αρχή του αναπνευστικού συστήματος, την κοιλότητα. Αυτά. Ωραία, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Τώρα μου γράφουν εδώ ότι πολλά παιδιά δεν τα αφήνουν να μπουν. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν θα έπρεπε. Γιατί είμαστε κάπως. Είμαστε κάπως εδώ. Μειώθηκε λίγο ο αριθμός μας για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν τα αφήνει. Πάντως θα έπρεπε να μπαίνουν. Θα το ανεβάσω ούτως ή άλλως. Όπως το χάσει θα μπορεί να το δει. Δεν ξέρω γιατί δεν τα αφήνει να μπουν. Πολλοί ήταν από κινητό και γι' αυτό δεν τους άφηνε. Α, ναι, από κινητό, ναι, μπορεί. Ναι. Από κινητό, ναι. Γιατί δεν τους αφήνει, όμως.
Θα έπρεπε και στο κινητό να έχω την κατάλληλη εφαρμογή. Λοιπόν, ωραία. Νούμερο 2. Πάμε τώρα νούμερο 3 και εύκολα στι υποδηλίκη στήλη. Εντάξει, τώρα είναι λίγο κουραστικό αυτό. Σας ξέρετε, είναι λίγο κουραστικό ο τρόπο, αλλά είναι αναγκαίο να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, ακούω απορίες τώρα. Πάντως το κινητό δεν μπορεί να μπει σφαντός καλά. Πρέπει να έχει κινητό λίγο τελευταίο Android για να μπει καλά. Κάτσε να δω. Να δω. Τώρα πώς είμαστε. Πάλι. Γιατί πέσαμε λίγο σε αριθμό. Πέσαμε. Ξέρω, είναι κουραστικά αυτά λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Λοιπόν. Σπονδυλίκη στήλη, έτσι. Επόμενο ημίχρονο. Λοιπόν, κάτσε να. Κάτσε να βγάλω, με βλέπετε. Λοιπόν, η σπονδυλική στήλη τώρα με τη σειρά της έχει 26 οστά. Έτσι, 24 σπόνδυλοι ουσιαστικά, ένα ιερό και τον κόκκιγα. Βέβαια, αν δει σε αριθμό, η σπόνδυλη είναι παραπάνω, γιατί απλά είναι 33, είναι 7. Γιατί είναι συνοστεωμένη σπόνδυλη στο ιερό οστό και στο και στο κότια. Άρα έχουμε 26 οστά, 33 σπονδύλους, 23 δίσκους και 31 νεύρα. Αυτή είναι η σπονδυλική στήλη μας. Έτσι, διατρέχει από το κρανίο μέχρι και το ιερό οστό, την πίελο. Έτσι, έχει λέτε από πίσω. Αυγενική μοίρα, θωρακική μοίρα, οσφυϊκή, ιερή το ιερόστο, κοκκυϊκή. Η πρώτη 7 είναι η αυγενική μοίρα, τα πρώτα 7 σπονδυλή. Η επόμενη 12 είναι η θωρακική. 5 είναι οσφυϊκή, 5 οσφυϊκή, τέλος το ιερόστο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Άρα το πλάι λοιπόν, αυτή έτσι έχει αυτή τη μορφή σπονδυλική στήλη. Έτσι, έχει μπροστά μια αυγενική λόρδωση, κυλώντα μπροστά, θωρακική κύφωση φυσιολογική, οσφική λόρδωση φυσιολογική και στο ιερό πάλι κύφωση, μια οπίστια δηλαδή κύρθωση. Αυτή είναι η φυσιολογική μορφολογία. Προς το πίσω το βλέπουμε από πίσω, στο μετωπίο επίπεδο είναι ευθεία. Από το πλάι όμως έχουμε μια κύρθωση στο θώρακα 20 με 40 μοίρες και μια κύρθωση 30 με 60 μοίρες στο στο τέτοιο, στο, όπα, συγγνώμη, στην οσφική μοίρα. Αυγενική μοίρα πρώτη. Λοιπόν, αυγενική μοίρα είναι αυτή η πρώτη από το κρανίο μέχρι το πάνω μέρος του θωρακικού κλωβού. Από μπροστά και από το πλάι. Θωρακική μοίρα, πάμε. Από μπροστά και από το πλάι, βλέπετε κύφωση. Κύφωση και μια γωνία προς τα πίσω που είναι 20 με 40 μοίρες. Οσφυγική μοίρα, το πλάι, 5 σπόνδυλοι. Λέτε, 5 σπόνδυλοι με τους αντίστοιχους δίσκους. Ιερό οστό και τέλος κόκκιγας. Ανάμεσα είναι μεσοσπονδύλι δίσκη, με μπλε, 23 συνολικά. Λοιπόν, εδώ θα το διαβάσετε οπωσδήποτε. Δείτε λοιπόν, θα μπαίνουν θέματα. Δηλαδή, ποιο είναι ο σπόνδυλο πράχων Α7. Θα σα πω τι εννοούμε. Πού είναι στην ελληνική γωνία, σε αυτή τη θέση 4-5. Πού βρίσκεται η λαγόνια ακρολαφία, διάστημα 4-5. Θα σα πω μετά τι εννοώ. Λοιπόν, άρα, κερτώματα 4. Αφρική λόρδωση, θωρακική κύφωση, οσφική λόρδωση, ιερή κύφωση. Τα κερδόματα θα είναι πρωτογενή, είναι τα βασικά είναι το θωρακικό και το ιερό. Θα πάρουν πρόβλημα στην εμβριογένεση. Και δευτερογενός είναι της οσφυγικής μοίρας και της αυγενικής. Όταν το συλλαμβάνει το έμβριο, η σπονδυλική στήλη βέβαια είναι ευθεία. Κυρτή, ένα απλό κύρτωμα. Λοιπόν, ένα πυρογράφημα, βλέπετε, κύρτωμα απλό. Δεν έχουμε ένα πρωτογενές κύρτωμα. Βλέπετε όπως είναι, σε ένα σημείο. Όσο οριμάζει το έμβριο, αρχίζουν και διαμορφώνονται οι σπονδυλικοί στήλοι. Όταν γεννηθεί, αρχίζουν να εμφανίζονται τα κερτώματα.
Έτσι. Ανατακτώματα είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής του σώματος στην ορθία θέση. Τότε οριμάζουν και. Δηλαδή, αρχίζουν τα παιδιά περπατάνε τον πρώτο χρόνο. Στηρίζουν το σώμα τους περίπου, το κεφάλι τους περίπου το τρίμηνο. Έτσι, στέκονται καθιστά περίπου στο εξάμηνο. Τότε οριμάζει η σποδιλική στήλη. Άρα, έμβριο έχουμε μία καμπή. Στο τελειώμενο έχουμε την αυγενική λόρδωση και την θωρακική κύφωση. Και στον ενήλικα έχουμε τέσσερα κερτώματα. Γιατί είναι κερτά, γιατί για λόγους βιομηχανικούς. Είναι, αντέχει πολύ καλύτερα τα μηχανικά φορτία μέσα σπονδυλική στήλη που είναι κριτή παρά μία που να είναι ευθεία. Έχει καλύτερη κατανομή του φορτίων, δηλαδή με λίγα λόγια. Έτσι, πρέπει να λέει, υπολογίζεται έχει δεκαπλάσια ικανότητα αντοχή στι φορτίσει τι αξονικέ από ό,τι αν ήταν ευθεία. Τώρα, διαταραχέ σπονδυλική στήλη, εμφάνιση. Λόρδωση, κύφωση, σκολίωση. Τι είναι η λόρδωση? Σκολίωση, βλέπετε, είναι πλάγια παρεκτόπιση στο μετωπικό επίπεδο τη σπονδυλική στήλη, κόκκινο. Πλάγια. Κύφωση. Είναι αύξηση τη κύρθωση του θωρακικού κεκτώματο. Καμπούρα, το πλάι. Λόρδωση. Είναι αύξηση τη οσφυγική λόρδωση. Τη φυσιολογική ούτω ή άλλω. Λοιπόν. Κύφωση μόνο. Φυσιολογική στήλη, κύφωση. Έτσι. Αυτή είναι αυξημένη γωνίωση τη σπονδυλική στήλη. Πώς γίνεται αυτό, είτε συγγενώς σε εφήβους που πονάει η πλάτη, έχουν κύφωση Σόερμαν, είτε στην πορεία, στην ηλικία, αυτό είναι συγκατασκευαστικά προφανώς, από, έτσι, είτε στη συνέχεια έχουν λόγω οστεοπόρωσης. Εδώ τι κάνει εδώ, προσέξτε. Αυτή είναι κύφωση, έτσι, έτσι διαμορφώνεται κύφωση. Το ξαναδείτε εδώ. Όπα. Όπα, αλλά συγγνώμη. Εδώ, λόρδωση. Επομένως τώρα, επόμενο. Λόρδωση είναι η αύξηση του κερτώματος που όντως υπάρχει του φυσιολογικού του οσφυγικού κερτώματος. Είναι συνηθισμένο σε εγγύους. Σπανίως είναι πρωτογενές. Έχετε την εικόνα. Έτσι την περιγράφω. Way back appearance. Χαρακτηριστικά. Έτσι. Κάμψη στα ισχύα και μεγάλη αύξηση του κερτώματος. Συνήθως στους εγγύους. Στους εγγύους. Άρα αυτή είναι η λόρδωση, έτσι. Φυσιολογικά είναι έτσι. Αύξηση της γωνίας αυτής είναι λόρδωση. Σκολίωση είναι φυσιολογικό, το φυσιολογικό. Φυσιολογική σπονδυλική στήλη είναι πλάγια κύρτωση. Όχι, λέει, στο μετωπίο επίπεδο. Όχι στο πλάγιο, στο μετωπίο. Λοιπόν, κύρτωση. Βλέπετε, πλάγια. Αυτή η σπονδυλική στήλη από πίσω, αυτή είναι το πλάι, η κύφωση. Σκολίωση, κύφωση. Υπάρχουν διαφόρων τύπων σκολιώσει. Μπορεί να είναι θωρακική, εδώ, να είναι οσφυγική, να είναι η συνηθισμένη θωρακοσφυγική, αλλά συνήθω δεξιά και αριστερή, συνήθω είναι δεξιά θωρακοσφυγική εδώ, ή να είναι συνδεσμένη. Να έχει μια θωρακική και μια οσφυγική. Άρα λοιπόν, αυτή μια σκολίωση, μια ακτινογραφία σκολίωση, έχουμε, βλέπετε, δίνανε κάθε σπονδυλική στήλη στη γωνίωση. Έτσι. Κάνει μια γωνίωση εδώ, οσφυγική. Λοιπόν, και μια θωρακική. Εδώ. Όταν είναι πάνω από 10 μοίρες, λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Είναι πάντα με στροφή των σπονδύλων. Συνήθως 85% είναι κατασκευαστική, ιδιοπαθής. Σπανίως είναι κληρονομική ή νευρομυϊκή. Δηλαδή σε παιδική ηλικία, παιδιά που έχουν σοβαρές παθήσεις νευρομυϊκές έχουν μια μεγάλη σκολίωση τύπου σε. Όχι έτσι όμως. Βλέπετε. Μια σκολίωση. Βλέπετε. Διαφορετικό ύψος η ώμη και η σπονδυλική στήλη έχει κύρτωση στο μετωπικό επίπεδο και στροφή ταυτόχρονα. Οι δύο ώμοι βλέπετε σε άλλο επίπεδο, άλλο ένα, άλλο άλλο. Βλέπετε, έχουμε συμμετρία στην όψη. Βλέπετε και στι πτυχέ εδώ τη μέση, ασυμμετρία. Αυτό έχει μια κύρτωση. Έτσι φαίνεται. Πώ διαγνώσκεται, αλλιώ βλέπετε, μπορεί να προβάλλει η ομοπλάτη. Σε δοκιμασία επίκυψη έχουμε λοιπόν καμπούρα στην πλευρά του κυρτού, έχουμε διαφορά περίπου μέχρι 3 εκατοστά. Έτσι, τα χειμώσια επίκυψη. Έτσι, εδώ εντάξει, φαίνεται λίγο ασυμμετρία στι πτυχέ, εδώ λίγο πιο ψηλά, αλλά όχι πολύ. Με το που σκύψει, πάπου φαίνεται αυτή εύκολα. Τα γόνατα κλειστά, επίκυψη φαίνεται εύκολα. Έτσι φαίνεται μια σπονδυλική στήλη με σκολίωση. Είναι μεγάλη, έτσι. Μέχρι 10 μίλια που είναι λίγο,
περί παρακολουθού. Πάνω από μέχρι 20 μοίρες μπορεί να αντιμετωπιστεί με νάρθηκα. Έτσι. Πάνω από 20 μοίρες είναι πρόβλημα. Πάνω από 40 θέλει επέμβαση. Έτσι, βλέπετε εδώ. Πριν, θέλει νάρθηκα που δεν είναι δυσάρεστο, τώρα πόσο πολύ. Ανάλογα, όσο πιο πολύ, πιο καλά. Γενικώ όμω σίγουρα 12 ώρε τη μέρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι διαφήμιση. Ήταν έτσι πριν. Σε 3 μήνες βελτιώθηκε, σε 12 μήνες έστρωσε. Αποκλείεται. Είναι ω απίθανο να έχει σε 3 μήνες, σε ένα χρόνο να έχει βελτιωθεί τόσο πολύ. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Εδώ μια σκολίωση. Μεγάλη. Λέτε πως είναι. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν, ο ασθενής αυτός δεν πονάει τόσο πολύ. Απλά έχει παραμόρφωση μεγάλη και αστάθεια στη βάδιση. Χρειάζεται σπονδυλοδυσία. Εδώ όπως βλέπετε. Να ισχυώσει η σκολίωση. Και πάλι όχι να γίνει τελείως καλά, να ισχυώσει. Πάνω από 40 μοίρες. Λοιπόν, εδώ μήνυμα σπονδύλων. Έτσι, ο σπονδύλος μέσα ουσιαστικά είναι ένα οστό που έχει ένα περίφημα φιλιώδη οστού και ένα περιεχόμενο σπονγκώδη οστού. Αυτή είναι η δομή του σπονδύλου. Έτσι, εδώ λοιπόν είναι το βασική θέση που προσβάλλεται από οστεοπόρωση. Όπου το σπονγκώδη οστό κυρίως απορροφάται. Είναι έτσι. Είτε σαθρό και απορροφημένο. Έτσι. Σε οστεοπόρωση λοιπόν ο σπόνδυλος καθιζάνει από το τετράγωνο σχήμα που κτάει εικόνα αμφίκυλη. Αυτό είναι η οστεοπόρωση. Αυτό είναι κάταγμα οστεοπορωτικό. Έτσι. Γι' αυτό χάνουν οι οστεοπορωτικές ύψος, γι' αυτό πουκτούν καμπούρα, επειδή παθαίνουν πολλά κατάγματα στο σπονδύλους. Εντάξει, μέχρι τώρα σαφή, καμία ερώτηση. Ναι. Κανένας, ερώτηση. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Όλα καλά. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σποδική στήλη γρήγορα, πιο γρήγορα λοιπόν. Άρα έχουμε το σποδηλικό σώμα κυρίως. Έτσι λοιπόν. Μισό εδώ, συγγνώμη. Σπονδυλό σώμα. Έχει λοιπόν ουσιαστικά είναι το πρόσθετο του μέτρου του σπονδυλού. Έτσι, και έχει τις ύψεις της αποφύσης. Έχει λοιπόν εφορτιζόμενο στοιχείο και αποτελείται από τελικές πλάκες και φλοιώδες οστό και σπογκώδες. Μεταξύ των σπονδύλων βρίσκεται ο σπονδύλιος δίσκος. Εδώ βλέπουμε αλλεπάλληλους σπονδύλους. Ανάμεσα τους είναι μεσοσπονδύλοι δίσκοι και ανάμεσα πάλι είναι το μεσοσπονδύλιο τρίμα, από το που εξέρχονται τα νοτιά νεύρα. Ο σπόνδυλος από πάνω έχει το σώμα και τον αφιένα. Συνέχεια το σώμα με τις αποφύσεις, με το πέταλο. Στον αφιένα αυτό δηλαδή, στον αφιένα, στον ενδιάμεσο σημείο αυτό των σπονδύλων, εδώ μπορεί να παρουσιαστεί μια πάθηση που λέγεται σπονδυλόλυση ή σπονδυλολίσθηση. Σπονδυλόλυση αυτή την περιοχή του αφιένα σπάει, κάταγμα δηλαδή, κατά με κόπο συνήθως, είναι σε εφήβους συνήθως, και αν παρατοπιστεί, μπορεί να μετατοπιστεί μπροστά στη σπονδυλική στήλη και να έχει σπονδυλολίσθηση. Άρα, κάταγμα εδώ, σπονδυλόλυση, σπονδυλολίσθηση. Έχουμε όλη η σπονδυλική στήλη να ολισθήσει προς τα μπροστά. Είναι κάταγμα κόπωσης σε εφήβους. Πώς φαίνεται λοιπόν σπόνδυλος, εδώ που είναι μαύρο κενό είναι ο μεσοσπονδυλικός δίσκος, εδώ βλέπετε ένα κάταγμα στον αφιέρα. Κάταγμα κόπωσης. Και πρόσθετη ολίσθηση ως το κόκκινο του σπονδύλου. Άρα, το σώμα, το τόξο. Το τόξο έχουμε τις αποφύσεις. Μία απόφυση ακαρθώδη και δύο εγκάρσιες. Μία δεξιά, μία αριστερά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η ακαρθώδης απόφυση λοιπόν, είπαμε, ακαρθώδης απόφυση, κάτσε να το σημειώνω καλύτερα. Η ακαρθώδης απόφυση λοιπόν, αυτή πίσω και δύο εγκάρσιες απόφυσης. Έτσι. Αδιάμεσα είναι ο αφιένας, έτσι, και το πίσω λέει το πέταλο. Λοιπόν, το πέταλο, έτσι, εγκάρση από πάνω, εγκάρση απόφυση, μία-δύο, ακαρθώδης, πέταλο, αφιένας. Απόφυση εγκάρσια. Εδώ. Μία δεξιά, μία αριστερά. Μεταξύ του πετάλογου του σώματος είναι ο σπονδυλικός σωλήνας μέσα στον οποίο υπάρχει ο νοτιός μελός. Εδώ. Θα το δούμε καλύτερα μετά. Σπονδυλικός σωλήνας. Έτσι. Έχει διάφορα σχήματα. Εδώ, λέτε, εδώ είναι στρογγυλός, εδώ είναι τριγωνικός. Ανάλογα. Λέγεται το νοτιό, το σπονδυλικό σωλήνα, μέσα στον οποίο διέχεται ο νοτιός μέλος. Μεταξύ των δύο σπονδύλων, δηλαδή,
Έτσι, υπάρχει και το σποδηλικό τρίμα αυτό, από το οποίο διέρχεται τα διάφορα νεύρα, τα νοτιά νεύρα. Σπόνδυλο σώμα, υπόφυσια καρθώδης, υπόφυσια εγκάρσια. Εδώ είναι ο νοτιός μελός, έτσι εδώ, και δεκατέρωθεν έχει το ένα νεύρο, νοτίο, δεξί και αριστερό νεύρο. Πώς φαίνεται εδώ καλύτερα. Σώμα, δίσκος, εδώ νεύρο. Έτσι, αντίστοιχα, διάφορα νεύρα. Νοτιός μελός έχει αρατσική δομή, με οπίσθια ρίζα και πρόσθια ρίζα ενώνονται και βγαίνουν σε ένα μεικτό νοτιό νεύρο από το μεσοσποδείλιο τρίμα. Όπως φαίνεται εδώ, έχει περιβάλλεται από έναν χώρο εντός κεφαλαιοτήριο υγρό, έντερο φλεβικό, μεγάλο φλεβικό πλέγμα και εδώ τα νεύρα βγαίνουν το πλάι από τα τρίματα. Έτσι. Λοιπόν, ο νοτιός μελός είναι κίτρινος, περιβάλλεται από τρεις μήνυκες όπως ο εγκέφαλος, σκληρά χοργιοειδή και αραχνοειδή. Εδώ αυτός ο χώρος εδώ λέγεται επισκληρίδιος. Έτσι, με πάνω από τη σκληρή μήνυκα. Δηλαδή, τρυπάμε το δέρμα ανάμεσα στα πλευρά, στις ακροδεξιές αποφύσεις, είναι ένας χώρος μικρός που είναι λέγεται επισκληρίδιος. Εκεί κάνουμε την επισκληρίδια αναισθησία. Έχουμε φάρμακο αναισθητικό για να αναισθητοποιηθεί ο μυελός από εκεί και κάτω. Έτσι. Αν τρυπήσουμε κι άλλο πιο μέσα, κάνουμε τη λεγόμενη ραχαία αναισθησία. Ενδοραχαία, λίγο πιο σοβαρή. Πάμε παρακάτω. Πάλι τα ίδια. Αυτή είναι η βελόνα της επισκληρητή αναισθησίας. Είναι επί της σκληράς μήνυκας. Έχει τις μήνυκες, νοτιός μελός, χώρος υπαραχνοειδής, εδώ, και χώρος επισκληρίδιος. Πάλι τα ίδια. Ο νοτιός μελός εδώ, κίτρινο, μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα πράγματα. Από κατάγματα όγκους φλεγμονές μπορεί να συμπιεστεί και να τραυματιστεί, όπως λέτε εδώ. Με αποτέλεσμα να έχουμε δυσλειτουργία. Το τελικό κομμάτι του νοτιού μελού λέγεται η πούριδα, έτσι λοιπόν, που καταλήγει, συνδέεται με, τελικά είναι η μάτια με το ιερό οστό. Ο νοτιός μελός φτάνει στο κάτω όριο του όμικρον 1 σπονδύλου. Το κάτω όριο του όμικρον 1. Εκείνη το όριό του. Α, πάμε λίγο πιο ειδικά στον αφιένα, αφιενική μοίρα. Είπαμε, αυτή είναι αυτή, αφιενική μοίρα. Από τον αφιένα μέχρι το θωρακικό κλωβό. 7 σπόνδυλοι, τις βλέπουμε από πίσω. Ο πρώτος είναι άτλαντας. Άτλαντας. Έτσι ενώνεται και με το κρανίο και με τον υπόλοιπο από κάτω. Δεύτερος, άρα εδώ είναι ο άτλαντας. Ενώνεται εδώ με το κρανίο. Αρθρώσεις άτλαντο-ηνιακές. Αυτή είναι η άρθρωση που κάνει την κάμψη και έκταση της κεφαλής, την κίνηση του ναι δηλαδή. Και λίγο πλάγια κάμψη και στροφή. Έτσι. Αυτή η κίνηση γίνεται εδώ πάνω. Αυτή είναι άτλαντο-ηνιακή άρθρωση. Α2 λέγεται άξονας. Έτσι λοιπόν, γιατί έχει μια κάθε προσεκτικά μια απόφυση μεγάλη που λέγεται οδόντας. Ενώνεται ο άτλαντας με τον άξονα Α2. Έτσι. Ο οδόντας λοιπόν είναι αυτός από πάνω με τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Επιτρέπει τη στροφή της κεφαλής δεξιά και αριστερά. Το βλέπετε. Κάμψη έκταση. Βλέπετε την κίνηση. Εδώ είναι οδόντας, εκεί είναι οδόντας. Κάμψη έκταση. Εδώ πώς φαίνεται σε εξωτερική τοπογραφία, έτσι φαίνεται. Αυτό είναι οδόντας, οδόντας, άτλαντας, άτλαντας. Ωραία. Οι φυγικοί σπονδύλοι χαρακτηριστικά έχουν τρίμα για τη σπονδυλική αρτηρία και αφόφυση ακαρθώδες είναι δυσχυδείς χαρακτηριστικά. Ένα πιο χαρακτηριστικό πέραν των υπολείπων είναι ο Α7. Είναι μεγαλύτερο στου σπονδύλου, έχει μια μεγάλη καρθώδια απόφυση που λέγεται, γι' αυτό λέγεται προέχον σπόνδυλο. Α7. Αν ψηλαφίσουμε στο πίσω μέρο του αφιένα μα, θα ψηλαφίσουμε στη βάση του αφιένα την καρθώδια απόφυση του Α7 σπονδύλου που λέγεται προέχον σπόνδυλο. Προέχον. Θωρακική μοίρα σπονδυλική ύλη πάλι τα ίδια. Έχουμε πάλι τα ίδια. Έχουμε ένα σώμα με θετικέ επιφάνειε που ενώνονται με την κεφαλής πλευράς και το φήμα της πλευράς. Εδώ. Άρα κάθε σπόδος θωρακικός έχει δύο αρθρώσεις στις πλευρές, η μυγλίνια, και μία άρθρωση στην ακαθόδια απόφυση, στην εγκάρσια απόφυση, για
την πλευρά. Άρα κάθε πλευρά ενώνεται με τον σπόνδυλο σε τρία σημεία μπαίνει. Τα τρία είπαμε αυτά. Έτσι. Ένα, δύο, τρία. Πάλι πλευρά. Ένα, δύο, τρία. Πλευρά ενώνεται με ένα μυοκλίνιο το ανώτερο και το κάτω το σπονδυλό. Έτσι. Πάμε συνέχεια ως σφυγική μοίρα σπονδυλικής στήλης. Έτσι. Λοιπόν, πέντε σπονδύλους ουσιαστικά. Είναι ισχυρή και μεγάλη. Στηρίζουν όλη τη σπονδυλική στήλη. Σε αυτή μεταφέρεται όλη η φόρτιση της σπονδυλικής στήλης. Λοιπόν, είναι πέντε επομένως, είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος, έχουν εξειδικευμένη στην αντοχή και τη φόρτιση. Έχουν αυτό το σχήμα, έχουν νεφρόσχημη και έχουν τριγωνικό τρίμα, έτσι θα δείτε. Δεν έχουν όμως δυσχεδία καθόδη, βλέπετε, ούτε γκάσια τρίματα. Πάμε παρακάτω. Εδώ ένα σπόνδυλος εδώ, θωρακικός, βλέπετε. Έχουμε αποφύσεις για τις πλευρές και καθόδη απόφυση. Και εδώ είναι το σώμα ως σφίκος σπονδύλου, βλέπετε, που είναι τριγωνικός. Ο τέος Ελιάνας εναντίον της στρογγυλός. Λοιπόν, το μέγεθος των σπονδύλων αλλάζει. Αρχίζει από πάνω, α3, κατεβαίνει μέχρι τον γ1, μεγαλώνει το μέγεθος των αφιένων. Άρα αυτή συνολικά, αυτή είναι η μορφολογία των διαφόρων σπονδύλων. Έτσι, αφιενική είναι μικρή, με ισχυρή απόφυση ακαθόδη και γκάρσιο τρίμα. Ένα. Οι θωρακοί έχουν τα ημιγλίνια για τις πλευρές κυρίως και ότι η ακαρδότητα απόφυση βλέπει προς τα κάτω, σαν κεραμίδι που καλύπτει μία την άλλη. Τέλος, οι σφυγικοί σπονδυλοί έχουν βραχίες και μεγέθης αποφύσεις, βλέπουν προς τα πίσω, έχουν μεγάλο σώμα και τριγωνικό σπονδυλικό σωλήνα. Στρογγυλό οι θωρακοί σπονδυλοί, τριγωνικό πάλι ευγενική. Τέλος λοιπόν, αυτά οστά είναι το ιερό οστό και κόκκιγας. Λοιπόν, το ιερό οστό, βλέπετε, το ιερό οστό εδώ συνδέει την οσφική μοίρα με τα δύο λαγόνια οστά. Σε ανιάθρωση πλέγεται ιερολαγόνια, δεξιά και αριστερά. Είναι πέντε σπόνδυλοι, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, συνοστεωμένοι. Και ακολουθούν μετά οι τέσσερις κοκκιγοί. Λοιπόν, ιερό οστό όμως. Εντάξει, το βλέπουμε αυτό. Ενώνεται με τις αρθρώσεις της ιερολαγόνιας. Εδώ. Έτσι, χαρακτηριστικά. Η αρθρώση ιερολαγόνιας είναι μια αρθρώση ημενική που έχει μια μικρή κίνηση μεταξύ του ιερού οστού και του λαγονίου, δεξιά-αριστερά. Έχει σημασία, βλέπεις, εκνογραφία. Εδώ είναι η αρθρώση ιερολαγόνιας. Βλέπετε πως έχει κενό, μαύρο. Έχει αθρακή σχισμή, δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, χαρακτηριστικά. Σε παθήσεις όπως είναι, ενώνεται το ιερό οστό, ενώνεται εδώ με να δεις οτοειδή σαν αυτή αθρική επιφάνεια του λαγόνιου οστού. Επίσης λέει ανώμαλες γιατί προσφέρουν και εγγενή σταθερότητα πέραν των υπολείπων. Και συνδέονται με συνδέσμους πρόσθετους και οπίσθιους η άθρωση λαγόνια για να είναι σταθερή και ισχυρή. Η νεύρωσή της είναι κυρίως από διάφορους κλάδους, κυρίως γ1 και γ2 σπονδύλων, ιερών νεύρων. Άρα σημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει εδώ μπορεί να μεταφερθεί περιφερικά, αντανακλαστικά δηλαδή. Βλέπετε, ιερό πλέγμα, εδώ είναι ο λαγόνιος, παίρνει, έχει μεγάλη νεύρωση από διάφορα νεύρα, τα οποία μπορούν να. Άρα την καθούν επώδυνη. Κάτι που δεν έχει νεύρα δεν είναι επώδυνο, κάτι που έχει μπορεί να πονέσει ευκολότερα. Είναι συχνή η θέση μια πάθηση που λέγεται αγγυλοπητική σπονδυλοαθρίτιδα. Δηλαδή η ιερολαγόνια άρθρωση είναι εξαφανιστή. Δηλαδή εδώ τίποτα, δεν έχει καθόλου κενό. Καθόλου. Είναι συνοστεωμένη άρθρωση. Αυτό λέγεται ιερολαγονίτιδα. Πάμε παρακάτω. Έτσι, λοιπόν, άρα έχουμε, βλέπετε, δύο, έτσι, αυτό είναι το ιερό οστό, έχει αυτό το σχήμα, το οειδές. Ας πω τι έχει ακριβώς. Έχει δύο πτέρυγα, λοιπόν, έχει το σώμα και τα πτερύγια. Διάφορα τρίματα, το που βγαίνουν τα ιερά νεύρα. Έτσι, τα ιερά τρίματα αυτά. Κέντρο ο κόκκιγας. Ενώνεται το ιερό οστό με τον όμικρον 5 σφυγικό σπόνδυλο σε μια άρθρωση εδώ ζυγοφυσιακή, που είναι συχνά αίτιο πόνου. Έτσι, εδώ φαίνεται
Το ιερό αυτό το πλάι, το ιερό αυτό είναι, αυτό, εκτός ο κόκκιγας. Ο κόκκιγας λοιπόν συχνά έχει μορφολογία ριζόντια. Πολλοί πονάνε, μια πάθηση που λέγεται κοκκιγοδυνία. Οφείλεται κυρίως, συμβαίνει συχνά σε εγγύους. Είναι αγνώστου αιτιολογίας, σπανίως είναι τραυματική. Συνήθως είναι λόγω καταπώνησης του λεκάνης από εκμεταμένη ορθοστασία ή κίνηση. Άρα αυτή η γωνία συμβαίνει, είναι συνηθισμένη. Δεν είναι παθολογική, δεν είναι ένδειξη κατάγματος. Έτσι. Λοιπόν, τέρμα αυτά. Εντάχει να πάμε λίγο στις αρθρώσεις και στους συνδέσμους. Αρθρώσεις είναι αυτή. Αρθρώσεις σπόνδυλη. Σπόνδυλη είναι ένα αφηρικό σπόνδυλο, ένα θωρακικός. Έχει αρθρώσεις ζυγοφυσιακές εδώ και εδώ που ενώνονται με τους υπόλοιπους σπονδύλους. Βλέπετε. Εδώ δύο σπόνδυλοι, αρθρώσεις ζυγοφυσιακές, facet joints τα λεγόμενα. Περιβάλλονται από αθρικό θυλακό και είναι ευκίνητες ειδικά στον αφιένα. Συχνό αίτιο πόνου. Πάρα οι πιο πολλοί πονάνε στη μέση, πονάνε από εδώ. Δεν πονάνε από τη δισκοπάθεια που έχουν. Πονάνε από τη βλάβη στις αλλαγόνες αρθρώσεις. Αυτές, ζυγοφυσιακές. Άλλοι εντάξει, το σπονδύλο είναι αρθρώσεις ομοσπονδύλι δίσκη ανάμεσα. Έτσι. Ο ομοσπονδύλιο δίσκος έχει, ωστό, έχει μια τελική πλάκα χόνδρινη και έχει τον μεσοσπονδυλίο δίσκο. Έχει ένα κεντρικό πυρήνα πυκτοειδή και μια περιφέρεια από εινώδη, εινώδη πετάλια, εινώδη δακτύλιο. Δείξτε το μεσοσπονδύλιο, όπως βλέπετε. Περιφερειακά εινώδης δακτύλιος και ένα ζελ εξωτερικά πυκτοειδής πυρήνας, ο οποίος έχει ισχυρή αρκετή νεύρωση ο δίσκος του σπονδύλιου, άρα η εκφύλισή του συχνά οδηγεί σε ενοχλήματα, σε πόνο. Εδώ λοιπόν φορτίζεται σε κάμψη, βλέπετε τα φορτία. Εδώ ελάχιστη φόρτιση, μεγαλύτερη φόρτιση παίρνει σημαντικά, φορτίζει το δίσκο στην κάμψη του σφίγγις μοίρας. Τέλος, σύνδεσμοι των σπονδυλικών σωμάτων, σύνδεσμοι που συνδέουν μαζί του σπονδύλους, εμποδίζουν την υπερβολική κινητικότητα, δηλαδή την υπερβολική κάμψη, υπερβολική έκταση. Ποιοι είναι αυτοί? Πρόσθεση επιμήκυση. Συνδέει την πρόσθεση επιφάνεια των σπονδύλων. Ο πίσω αυτό είναι πρόσθεση επιμήκυση. Πρόσθεση. Ο πίσω επιμήκυση. Ο πίσω επιφάνεια των σωμάτων. Δύο. Ο χρώ σύνδεσμο. Πάλι στην οπίσθε επιφάνεια των σπονδυλικών σωλήνα. Συνδέεται με τα δύο πέταλα και επεκτείνεται σε όλο το μήκο. Είναι δύο ισχυρά και στη μέση είναι λίγο πιο αδύναμο. Έτσι. Μεταξύ των ακαρθωδών αποφύσεων, ο μεσακάνθιος, ο υπακάνθιος είναι επί των ακαρθωδών αποφύσεων, ο μέσε εγκάρσιος μεταξύ των εγκαρσίων, έτσι βλέπετε, ο μέσε εγκάρσιος, και ο σύνδημος υπακάνθιος αφιενικός, από τον ιακό φήμα, συνδέει με τις ακαρθώδεις αποφύσεις όλων των αφιενικών σπονδύλων. Έτσι, πώς φαίνεται έτσι ακριβώς, στις διάφορες πλευρές, πώς φαίνονται οι σύνδεσμοι. Έτσι, εδώ είναι ο πρόσωπος επιμήκυση. Μπλε. Μπλε. Αυτό. Ροζ, ο πίσω επιμήκυση. Έτσι. Ο πίσω νεοχρός σύνδεσμος. Και τέλος, αυτός ο ενιακός σύνδεσμος. Τέλος, κινησιολογία σπονδυλικής στήλης. Η κίνηση λοιπόν επομένως έχει πολλαπλές κινήσεις. Κάμψη, έκταση, εξωστροφή. Συμμετέχουν στην κίνηση και οι δίσκοι με σπονδύλι και οι αρθρώσεις αποφυσιακές. Έτσι. Άρα είχαμε κάμψη έκταση, πλάγια κάμψη δεξιά-αριστερά, στροφή έσω-έξω. Σημαντικό ρόλο παίζουν αρθρώσεις αυτές οι ζυγοφυσιακές, ειδικά για τη στροφή της σπονδυλικής στήλης. Συχνότητα πόνου. Λοιπόν, εντάξει μέχρι τώρα, είμαστε εντάξει. Ναι. Ακούω, παρακαλώ. Ναι. Μ' ακούτε? Λοιπόν, και τελειώνοντας λοιπόν, σε λίγο θα αναφερθούμε στους δίσκους. Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι λοιπόν είναι ως εξής. Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι λοιπόν έχουν σαν σκοπό την απορρόφηση των φορτίων και τη διευκόλυνση λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης. Οι δίσκοι λοιπόν εκτείνονται από το Α2 έως το 5-1. Αποτελούν το 1/4 του μήκους της σπονδυλικής στήλης, απορροφούν φορτίσεις που προκαλούν την κίνηση. Η κίνηση κάθε δίσκο συνολικά είναι μειωμένη, μικρή, αλλά επί 23-24
είναι σημαντική η κίνηση συνολικά. Δίσκο δεν έχουμε στον α και στον αλφαδιαίο σπόνδυλο. Δεν έχουμε στο ερώστο, εντάξει, γιατί έχει συνοστέωση, στον κόκκιγα, είναι συνοστεωμένη. Η δίσκη επομένω είναι το 20 με 30% του ύψου τη σπονδυλική στήλη. Και το πάχο ποικίλει. Είναι πιο μεγάλο το πάχο στην οσφική μοίρα. 9 χιλιοστά το ύψο μάλλον των δίσκων. Βλέπετε, 5 στον αφιένα, 7 στο θωρακή μοίρα, 10, 9, 10 στην οσφική. Άρα αυτή η κατασκευή, όπως είπαμε, σπόνδυλος, έχουμε μια τελική πλάκα από ελώδη χόνδρο, η νόδης δακτύλιος, πετάλια και επεκτοδή πυρήνα, ζελ. Έτσι. Τα πετάλια αυτά έχουν χαρακτηριστική γωνίωση, λοιπόν. Ο πυρήνας στο ζελ είναι καθαρά, είναι αποτελεί από νερό, είναι σκολαγόνου. Έτσι. Νόδης δακτύλιος, πάμε αυτά. Εδώ. Ο δακτύλιος είναι νόδης, είναι ανάγκαιος, αλλά δεν έχει νεύρωση, μόνο εξωτερικές ίνες. Ο πυρήνας επεκτοδής λοιπόν είναι σαν ζελατίνα, έχει διάφορες πρωτογλυκάνες. Αυτό το νερό μειώνεται με την ηλικία, θεατώνεται λοιπόν και ευθύνεται. Άρα μειώνεται η μηχανική επάρκεια του δίσκου με την ηλικία του πυρήνα. Γιατί πρέπει χειρίως νερό. Έτσι. Η μείωση του όγκου του δίσκου είναι περίπου 20% την ημέρα. Άρα συνολικά μέσα στη μέρα μπορεί να μειωθεί το ύψος της σπονδυλικής στήλης περίπου 15-25 χιλιοστά. Έτσι. Εδώ είναι ο δίσκος. Φυσιολογικός εκφυλισμένος. Φυσιολογικός βλέπετε εδώ πως είναι, πυρήνας, τελική πλάκα, υποχόνδριο οστό. Αρχίζει, ασβεστώνεται η τελική πλάκα και ο δίσκος εκφυλίζεται και μειώνεται σε ύψος σημαντικά. Έτσι. Φυσιολογικός δίσκος εκφυλίζεται, προβάλλει αυτό προς τα πίσω, χωρίς να είναι κύλι. Κύλι όταν σπάσει ο δίσκος, ο πυρήνας και βγει προς τα πίσω. Και τέλος έχουμε οστεότητα μεταξύ των σπονδύλων όταν καταστραφεί ο δίσκος τελείως. Εδώ είναι ο φυσιολογικός δίσκος, βλέπετε, αρχίζει και εκφυλίζεται και τελείως εκφυλίζει τελείως. Εδώ πάνω λοιπόν, τι σημαίνει κύλι, κύλι εδώ. Η νόδος δακτυλίως πυκτοδής πυρήνας. Όταν τρυπήσει πυρήνας στο τον νόδος δακτυλίο και βγει και πιέσει τα νεύρα που βρίσκονται πίσω και έξω. Αυτό λέγεται κύλι. Στο εδώ, βλέπετε, νεύρο, κύλι. Πιέζει και έχει πόνο κατά μήκος του ποδιού. Οι κύλοι μπορεί να είναι στο κέντρο, εδώ, μπορεί να είναι στο τρίμα ή μπορεί να βγαίνει εκτός τρίματος. Εδώ έτσι ένα μοντέλο όπως κάνουμε. Όταν πιέζουμε αυτό, πιέζει το νεύρο. Έτσι. Στην αρχή, όταν έχουμε κύλι, έχουμε οσφιαλγία, στη συνέχεια όμως υποχωρεί και έχουμε πόνο είτε στο γλουτό, είτε κατά μήκος του ισιακού νεύρου. Ισιαλγία. Ανάλογα με τη θέση. Και ανάλογα με τη θέση που θα πονέσουμε, αν έχουμε πονάει, έχει πιεστεί η ιώτα είναι ρίζα, έχουμε αυτόν τον πόνο στην περιοχή αυτή. Αν είναι η όμικρο 5, έχουμε άλλη περιοχή. Όμικρο 4, άλλη περιοχή. Όμικρο 3, άλλη περιοχή. Άρα θα το πούμε στην νευρολογία αυτό. Πού πονάει τι. Αυτή είναι η εικόνα. Όμικρο 4 που πονάει, όμικρο 5, ιώτα 1. Οι τρεις συνηθισμένες σκύλες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ναι. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Μ' ακούτε ή όχι? Ναι. Α, εντάξει, ωραία. Συστήμα. Είναι λίγο κουραστικό αυτό το θέμα, αλλά αυτά είναι οι γενικές γραμμές. Θα τα ανεβάσω, θα τα διαβάσετε λίγο σήμερα να τα ξεφυλίσετε, για να τα θυμάστε. Κύριε μου, ακούτε. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα βασικά από το Skype που μπαίνουμε, γενικά μου στέλνουν τώρα τα παιδιά στην ομαδική, γιατί φανταστείτε από το τμήμα μου μόνο εγώ έχω μείνει μέσα. Τους πετάει. Μήπως γίνεται να βρούμε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Δεν ξέρω βασικά. Να το δοκιμάσω, αλλά Εσείς. ξέρετε γιατί δεν. Μου κάνει τύπωση το του πετάει έξω. Ναι, δηλαδή φανταστείτε, αρχικά άρχισε να πετάει τους μισούς και είχαμε μείνει τώρα στο τέλος κάμποση, αλλά τους πετάει έξω, δεν είναι ότι βγαίνουν αυτοί, να ξέρετε. Θα το δω λοιπόν, θα το δω. Αυτό είναι θέμα σημαντικό. Ωραία, ναι, αν μπορείτε να το δείτε, κοιτάξτε το και στείλτε μας αν είναι. Και να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση Ναι, θέλω. βεβαίως. Για τις διαφάνειες που έχετε ανεβάσει στο e-class. Έχετε κανένα πρόγραμμα που να κάνει καλή μετάφραση ώστε να μπορέσουμε κάπως να τα βρούμε με τα αγγλικά. Τα πιο πολλά τώρα αυτά τα μαθήματα τα έχω μεταφράσει όλα. Ελάχιστα Α. δεν είναι. Ελάχιστα δεν Ωραία, είναι. εντάξει. Έτσι. Ωραία. Εξάλλου, βιβλίο δεν πήρα. Φαντάζομαι δεν πήρατε βιβλίο. Έτσι, φαντάζομαι. Α, όχι.
Να, όχι, δεν πήραμε ακόμα. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι αιτήσει. Καλά, θα δούμε τώρα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα γίνει. Θα δούμε, γιατί δεν ξέρουμε Ωραία, πού θα εντάξει. τραβήξει. Λοιπόν, διαβάστε τα προγράμματα της διαφάνειας, επειδή έχω, είναι όλα στα ελληνικά. Έτσι. Ωραία, Ό,τι εντάξει. απορία Θα... έχετε, ή μου γράφετε email, ή το συζητάμε την επόμενη φορά. Ωραία. Εντάξει. Θα ανεβάσω πάλι και άλλη πρόοδο, να ξέρετε, στο e-class. Ωραία, Εντάξει. 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 Αυτά. Έγινε. Άλλη ερώτηση, τίποτα. Όλα καλά, καλά. Όλα Εντάξει. εντάξει. Έγινε. Ναι. Σας ευχαριστώ Γεια πολύ. σας.